Εκεί στο εργατικό κέντρο πήραμε τη σημερινή πρωτοβουλία καλώντας τη σύσκεψη εδώ της Επιτροπής Πληγέντων της περιοχής μας, δηλαδή της πόλης της Λάρισας, προκειμένου να συζητήσουμε τη συνέχεια του αγώνα. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι σχεδόν το πώς είναι, όπως ήταν και 8 μήνες πριν. Δηλαδή ουσιαστικά προβλήματα παραμένουν, οξυμένα προβλήματα μάλιστα, ουσιαστικές λύσεις δεν έχουν δοθεί, παρά τα όσα ακούσαμε και χτες ξανά πάλι σε άλλη μια φιέστα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό εδώ στη Θεσσαλία να υπόσχεται. Λοιπόν, δεν ακούσαμε για παράδειγμα ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο από τα δις τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και την ίδια στιγμή, λίγες μέρες πριν, έτρεμε το φιλοκάρδι μας, λοιπόν, όλων των ανθρώπων που κατοικούν και στην πόλη και στη Θεσσαλία, από τις βροχές που πέσανε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ σήμερα να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε αυτόν τον συντονισμένο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει και από εκείνη την περίοδο και πώς θα το δυναμώσουμε και με νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.